Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας, 3η 23 Γενάρη 2024. Γεμάτη αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και η χθεσινή ημέρα, καθώς είχαμε έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, ειδικά στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Basket League με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε του αιωνίου αντιπάλου με 85-80. Όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, έχοντας όπως πάντα το στήριγμά μου, που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Γιαννούλα, τον γνωστό tipster του matchmoney.com.gr, αλλά και της εφημερίδας. Καλησπέρα, Τζόνι. Καλησπέρα, καλησπέρα, που λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλησπέρα, καλησπέρα, με την τσέτα πίσω στην πλάτη. Με το σακίδιο και λοιπά. Λοιπόν, καλησπέρα. Τι έχουμε να πούμε σήμερα. Έχεις φέρει πολλά, από ό,τι ξέρω, να πούμε για τις ομάδες της πόλης, τον Πανιόνιο και τον Μίλωνα. Φυσικά, φυσικά. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι οποίοι και στα δύο αθλήματα είχαν, ο Πανιόνιος μάλλον είχε καλά αποτελέσματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα η οποία περιλαμβάνει ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Προμηθέα με την ΑΕΚ για το Basketball Champions League, η φάση των 16. Για την έναρξη του Top 16, Προμηθέας εναντίον ΑΕΚ στο ελληνικό εμφύλιο. Ακριβώς, ο 71ος εμφύλιος της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τη μερίδα του Λέοντος φυσικά να έχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, 24 φορές έχουν συναντηθεί. Πολλές αναμετρήσεις, η ΑΕΚ έχει φτάσει μάλιστα αισίως στον αριθμό 5, καθώς έχει βρει απέναντί της τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Uh-huh. Τώρα βρίσκει και τον Προμηθέα. Όταν ήταν η Ευρωλίγκα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέλος πάντων. Ναι, γιατί είχε αλλάξει 500 ονομασίες από τότε. Που ήταν ανοιχτές οι συμμετοχές, δηλαδή δεν ήταν καραντί, δεν ήταν με εξασφαλισμένα συμβόλαια η διοργάνωση. Και εκτός από ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, συμμετείχε η ΑΕΚ, συμμετείχε ο ΠΑΟΚ, συμμετείχε το Περιστέρι, συμμετείχε ο Πανιόνιος. Ο Μακεδονικός κάποια στο μικρή. Νομίζω όχι, δεν ήταν στη EuroLeague, δεν ήταν. EuroLeague όχι, αλλά γενικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και είχε υπάρξει ο όμιλος σε Top 16 με τρεις ελληνικές ομάδες. Το 2001-2. Το 2001-2, τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός απέκλεισε στη φάση την δεύτερη Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Που ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, εκμεταλλεύτηκε μία ήττα από την Ολυμπία Λουμπλιάνας. Τότε του 18χρονου τότε Γκόραν Ντράγκητς, πριν φύγει για το NBA. Φαντάσου ότι λέμε για ένα γεγονός 21 χρόνια πριν. Και ο Γκόραν Ντράγκητς σταμάτησε. Και ο οποίος ακριβώς θα πάθει πριν ένα μήνα. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ανεργοδότηση. Τελικά αυτή μεγαλώνει εμείς. Δεν ξέρω, είναι. Όπως έλεγε και σε μια ταινία ο Κωνσταντάρας, αν τη θυμάσαι, το 30, 40, 50, που έλεγε θα παίρνουν τα μαγικά βότανα, λέει, και θα ζουν 400 χρόνια. Όπως μπορεί να έχει ανακαλυφθεί και αυτό. Κανένας δεν ξέρει. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε, να πάμε όπως πάντα την αναφορά μας πίσω στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Σαν σήμερα. Έχεις βρει καλά γεγονότα ή... Έχω βρει, νομίζω, διαμαντάκια. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα στο 1931, εκεί όπου ιδρύεται ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, που θα αγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα τρεις φορές και κατά την περίοδο της επταετίας 1967-1974. Ναι, είχαν παίξει αρκετές κυπριακές ομάδες. Οι ομάδες που ανακηρύσσονται πρωταθλήτριες Κύπρου αγωνίζονται την επόμενη χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο συνέβη και με την ομάδα του Ολυμπιακού Λευκωσίας, όπως και του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνιας και νομίζω και του Πεζοπορικού. Ο Πεζοπορικός, ναι, ο οποίος είναι ομάδα που δεν υφίσταται πλέον. Ακριβώς. Πάμε δύο χρόνια αργότερα, το 1933, όπου οι πυγμάχοι Άρτσι Σέξτον και Λόρι Ρέιτερ δίνουν αγώνα επίδειξη σε τηλεοπτικό στούντιο στο Λονδίνο, στο πρώτο πυγμαχικό αγώνα που μεταδίδεται τηλεοπτικά, έστω και σε πειραματικό στάδιο. Θα σε πάω λίγο πιο μετά,
Συγκεκριμένα το 1939, όπου ο 37χρονος Μότσαρτ των Γηπέδων, ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής Αυστρίας, με 600 τέρματα σε 700 εμφανίσεις, μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα. Πολυβόλο ολικής. Με τη φανέλα της Αυστρία Βιέννης πάντα, ο Ματίας Ζίντελαν, βρίσκεται νεκρός μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα στο σπίτι της στη Βιέννη και λίγο καιρό πριν, στις 3 Απριλίου 1938, Αυστρία και Γερμανία έδωσαν φιλικό αγώνα με αφορμή την Ένωση. Οι ηθήνοντες της γερμανικής κυβέρνησης είχαν συμβουλεύσει τους αυστριακούς παίκτες να μην σκοράρουν, όμως ο Ζίντελαν αποφάσισε να εξευτελίσει τους Ναζί, σκοράροντας ένα γκολ και πανηγυρίζοντας επιθετικά το δεύτερο. Το ενδεχόμενο της δολοφονίας αποκλείστηκε και η αστυνομία υιοθέτησε την εκδοχή της αυτοκτονίας με γκάζι. Ήταν γνωστό της εποχής. Ότι με αφορμή την ένωση τότε των δύο χωρών, πριν μετέπειτα τέλος πάντων το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι ο Ζίντελαρ είχε αρνηθεί του είχε γίνει, τον είχαν εντός εισαγωγικών και μάλλον εκτός πολλών εισαγωγικών να σημαίνει να αλλάξει. Τον είχαν πλησιάσει και καλά για να παίξει με τη Γερμανία. Για να Γερμανία, αλλά φαίνεται ότι επικράτησε η λογική του ποδοσφαιριστή, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάμε μετά στο 1958 που η Real Madrid κερδίζει τη Σεβίλη με 8-0 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την προημιτελική φάση του UEFA Champions League 1957-58, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά νίκη σε φάση μετά τα προκληματικά σε όλες τις διοργανώσεις. Βέβαια από τότε δεν έχουμε δει πολλές φορές τέτοια μεγάλα σκορ. Έχουμε ένα 8-3 της Μονακό. Υπάρχει 8-0 της Liverpool νομίζω με την Μεσίκτας. Ναι. Ένα Liverpool Μεσίκτας 8-0. Σε φάση ομίλων όμως, ήταν, δεν ήταν. Ναι, για ομίλων, ναι. Λοιπόν, πάμε στο 1983 με τον Μπιόν Μπόργκ να ανακοινώνει την αποχώρησή του από το τένις. Στην καριέρα του κατέκτησε 11 τίτλους σε Grand Slam από το 1974 μέχρι το 1981, 5 στο Wimbledon και 6 στο Γαλλικό Open. Και θα, επειδή βλέπω ότι είναι πάρα πολλά, θα πάμε σε ένα που αφορά τον πιο πρόσφατο, το 2017, όπου πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών ο Βαγγέλης Πανάκης, που αγωνίστηκε ως αριστερός ακραίος επιθετικός στον Παναθηναϊκό το διάστημα 1951-1965 και σε 91 αγώνες πέτυχε 57 γκολ και θεωρείται εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Με την εθνική ομάδα αγωνίστηκε 14 φορές, πετυχαίνοντας 5 γκολ σε 14 αγώνες και το κανονικό του επίθετο ήταν Πανόπουλος, αλλά επικράτησε το Πανάκης εξαιτίας λάθος αναγραφής στο δελτίο ψωμιού την περίοδο της κατοχής. Γινόντουσαν και αυτά. Ακριβώς. Αυτά όσον αφορά το σαν σήμερα και πάμε σιγά σιγά να δούμε την αγωνιστική δραστηριότητα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League. Ενώ να πούμε ότι μόλις ο Όφης σοφάρισε σε 1-1 τον Πανετολικό για τον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του κυπέλλου. Ακριβώς, είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον ΠΑΟΚ, 0-4 το πρώτο παιχνίδι. Από τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αντίπαλο ουσιαστικά από το ζευγάρι Πανετολικού. Την τυπική διαδικασία η ρεβάνς. Πανετολικού Ατρομήτου. Και πρωτού πέρασουμε στην Super League και να πούμε, μιας και έχασαμε το κυπέλλο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο το βράδυ 9 η ώρα τον Ατρόμητο στο Απόστολο Νικολαίδης. Και νωρίτερα ο Άρης στις 6 στο Γκλάδης Βικελίδης υποδέχεται την Ούτου Βόλου. Ακριβώς, στα τρία παιχνίδια που γίνονται. Ο Άρης που θεωρητικά έχει πλέον ορθάνει το δρόμο για τον τελικό. Εφόσον απέκτησε την ΑΕΚ. Ακριβώς. Ένα μάτσο το οποίο πήγε στην παράταση αλλά και στα πέναλτι. Και με τον Κουέστα να είναι ο ήρωας του αγώνα. Και αποκλούντας δύο εκτελέσεις. Και πλέον ο Άρης έχει τον ορθάνικτο δρόμο για τον τελικό. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τον Άρη. Είναι μεγάλη ευκαιρία του. Είναι μεγάλη ευκαιρία του να πάει στον τελικό. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι. Όλα να κυνηγήσει το δεύτερο κύπελο που του λείπει από τον τίτλο που του λείπει από το 1970. Βέβαια, να πούμε ότι ένας Άρης που έχει παίξει σε ακόμα 9 τελικούς. Ακριβώς και δεν έχει γευθεί την κατάρα της κατάκτησης του κυπέλου. Και να πούμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για άλλη μια φορά μας ξάφνιασε, καθώς συζητάει τώρα για τον τελικό του κυπέλου, την έδρα. Ήδη το Παμπελοποννησιακό κρίθηκε κατάλληλο, οπότε θα κινηθεί είτε για το Παγκρίτιο, που και αυτό έχει τα δικά του προβλήματα. Και σαν τελευταία λύση και μάλλον η πιο επικρατέστερη
θεωρείται η αέλευση αρίνα. Ένα γήπεδο το οποίο... Κάθε χρόνο τα ίδια πάντως. Κάθε χρόνο τα ίδια. Πού θα κοίτα, κάνουμε μπορεί να πάμε τελικό. Να ζηλέψουμε κι εμείς από τους Ιταλούς να πάμε στην Ντουμπάι ή, στην, ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα κάνουμε τον τελικό. Μακάρι να, να βγει ζευγάρι... Τι να σου πω, να βγει... Νίκη Βόλου Ατρόμητος, ξέρω εγώ να... Και εγώ προτιμώ να βγει πάω Κάρις και να πούνε τελευταία στιγμή, τώρα που να ξεκουβαλάμε, να το πω έτσι στην Αργό, ας πάμε δίπλα στο Καφτατζόγλιο να παίξουμε. Καφτατζόγλιο, μα και αυτό είναι με τα, με τα προβλήματα που δεν θυμάσαι με το... Και εδώ έρχομαι να ρωτήσω το εξής. Ουσιαστικά είναι ρήπιο το, και το Καφτατζόγλιο, οπότε... Εδώ έρχομαι να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Είμαστε... Από την άλλη θα πεις, θα, θα μετακινήσω τώρα οπαδούς στη Λάρισα, θα μετακινήσω... Θα έχουν ανοίξει βέβαια μέχρι τότε τα γήπεδα γιατί είναι και μα αυτό. Αυτό είναι... θέλω να σε ρωτήσω. Γι' αυτό είναι ότι. Ακούμε καθημερινά ότι. Ή θα επικρατήσει πάλι η λογική ότι ρίχνω τα προβλήματα και τα σκουπίδια κάτω το χαλάκι. Και... Κοίτα, υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από τις ομάδες που λένε το εξής. Οκ, εμείς θέλουμε να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Τα γήπεδα έχουν φροντίσει να βάλουν κάμερες. Τα γήπεδα θέλουν να επιστρέψουν. Είδω το ερώτημα. Τα ρώτησε κανείς τα γήπεδα. Γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν γήπεδα τα οποία δεν πληρώνουν τις υποδιαγραφές για κάμερες. Βλέπει για παράδειγμα το γήπεδο του Ατρομήτου. Βλέπει της Κεσαριανής. Βλέπει του Όφη. Βλέπει του Πανετολικού. Λεφτά. Ποιος θα βάλει τις κάμερες. Θα βάλουν οι ίδιες οι ομάδες ή θα πάρουν κάμερα pass από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Χρήστο, είναι ρητορικά ερωτήματα αυτά. Γιατί μόνο δύο γήπεδα έχουν. Κάμερες και να λειτουργούν είναι του Ολυμπιακού στο στάδιο Καρεσκάκη και η ΟΠΑΠ Αρίνα που αγωνίζεται η ΑΕΚ. Στο Παναθηναϊκό ξέρω ότι υπάρχουν κάμερες, υπάρχει κλειστό κύκλωμα όπου παρακολουθεί την όποια δραστηριότητα των φιλάδων στις κερκίδες, αλλά δεν πάει να είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο ενδεχομένως να ζητήσουν να υπάρχουν νέες κάμερες με high definition, καλύτερη ανάλυση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν δεν καλύψει το κόστος η κυβέρνηση. Ο θείος Σαμ. Ακριβώς. Και τώρα που είπες θείος Σαμ, να πω ότι καλή προσπάθεια των ομάδων στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτερης αρχής να επιστρέψει ο κόσμος, αλλά υπήρχε ένα αλλά από τον νέο πρόεδρο, τον Μίνα Λισάνδρου. Λέει, οκ, εγώ μαζί σας είμαι. Γι' αυτό και με εκλέξατε. Μήπως όμως, αν πάω τώρα στην κυβέρνηση και τους πω να ανοίξουμε τα γήπεδα, καθυστερήσουν τα λεφτά από το στοίχημα. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν βλέπω... Και μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο σε κάθε ομάδα. Ναι, δεν βλέπω από τις ομάδες που... Έλεγαν στην αρχή ότι τι απόφαση είναι αυτή και, θα, και να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα και να έρθει. Εγώ νομίζω ότι συμβιβάστηκαν οι ομάδες. Αυτό ότι ίσως κάτω από το τραπέζι κάτι έχει γίνει εκεί. Ότι ξέρετε κάτι, κάντε την πάπια, κάντε το. Μην μιλάτε καθόλου. Ποια είσαι εσύ η Λαμία και πόσα έχεις, 300 χιλιάρικα για παράδειγμα budget. Ναι. Τώρα μου φοβάσαι τα χρωστούμενα. Θα σε φτιάξω εγώ εδώ, αδερφό. Εδώ είμαστε. Ξέρω εγώ τάδε αυτό, τι, πόσα εισλαμβάνει εσύ από το, ξέρω, από το στοίχημα ή από... Ναι, γιατί πέρυσι, αν θυμάσαι, το ποσό ήταν 600-700 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά. Μεταβίας 800. Σε μεγαλύτερες ομάδες, γιατί πάτε, τι έσαι, εγώ βάλει πρόστιμα, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, λέω ένα νούμερο. Ναι, οπότε... Εντάξει, εντάξει. Εδώ είμαστε. Πάρουμε αύριο τηλέφωνο, ρε παιδί, εντάξει, ναι, μην το... Μην δίνεις σημασία, εντάξει, εγώ θα σε φτιάξω εγώ να μην. Πώς έλεγε τότε στο Αμάν. Δεξί, πον. Ναι, στο γαντάκι. Ναι, κεφάλι που έλεγε. Κεφάλι λέει στο γαντάκι. Έτσι, μα έτσι τα. Έλεγε στην άσφαλτο, δεν μπορούσε να το πει. Στην άλαυστρο, στην άλαβαστρο, γιατί. Κεφάλι, βρήκε μια κεφάλι στο γαντάκι. Στο γαντάκι. Και έξω από την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το φιλμ τη 19η αγωνιστική, το οποίο είχε μεγάλη νίκη τη Λαμία. Επί της Κηφισιάς, με αυτή τη νίκη οι Φθιώτες κάνανε ένα βήμα παραπάνω, μήπως και προλάβουν να μπουν στα play-off. Ναι, ήταν η δεύτερη νίκη στα τελευταία 8 μάτς μετά από αυτή που, ήταν, που θεωρήθηκε και ήταν μεγάλη έκπληξη. Ακριβώς, βέβαια, στην ομάδα του Λεωνίδα Αγόπολου τελευταία ακούγονται πάρα πολλά. Γιατί το λέω αυτό,
Αφενός ο Ακούνια αποχώρησε. Για προσωπικούς λόγους είπε ότι θέλω να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ήταν η γνωστή ιστορία με τον Αντέτζο. Από εκεί πέρα και ο Καρλίτος ζητάει να αλλάξει περιβάλλον. Ήδη έχει γίνει μια κρούση από τον Άρη προκειμένου να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αυτό ως backup του Μωρόν. Ακριβώς, γιατί ο Άρης έχει μεγάλο επιθετικό πρόβλημα μετά τον Μωρόν. Δεν έχει κάποιον αξιόπιστο. Τώρα από την άλλη η ομάδα της Κηφισίας είναι με αυτή την ήττα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να το αποδέχεται. Ότι πολύ δύσκολα θα προλάβει να καλύψει το handicap αυτό και νομίζω βέβαια μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή να προλάβει αναλόγως και το τι θα κάνει οι υπόλοιπες ομάδες όπως ο Παζιάννενα. Μιας και εκεί πέρα πιστεύω θα παιχτεί η υπόθεση παραμονή. Να πούμε ότι στο όφι ο Πανετολικός τα γκολ πέτυχαν για τον Πανετολικό Ζαό Πέδρο στο 19. Ο μόνιμος σκόρερ. Ναι, ο μόνιμος σκόρερ των Αθηνιωτών και σοβάρισε στους 47 ο Μπάκιτς. Ο Μπάκιτς ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε από τους τραυματισμούς και τελευταία δείχνει να επανέρχεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο άλλο μάτς είχαμε Πας Γιάννα Πανσεραϊκός 0-2 με τους Σεραίους να παίρνουν μια σπουδαία νίκη έπειτα από καιρό και αυτή. Ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει και στο... Και στη Λαμία πρόσφατα. Ναι, αλλά λέω για πολύ καιρό είχε μια ροή συνεχών αποτελεσμάτων είναι, που... Είναι το δεύτερο διαδοχικό διπλό των Σεραίων. Ναι, ξεκίνησε όμως πολύ πιο δυνατά. Ναι, είχε... Αυτό δεν ναι, φυσικά. Τα Γιάννα πάλι μπήκαν για αυτή και σε περιπέτειες. Όταν κερδίζεις ομάδες ίδιων στόχων, ουσιαστικά εξασφαλίζεις την παραμονή σου. Και μάλιστα η ομάδα των Ιωαννίνων υπέγραψε τον νεαρό ο Τούτου για την επίθεση, ένα παιδί το οποίο γαλουχήθηκε στις Ακαδημίες της Arsenal και έρχεται ως δανεικός από την ομάδα του Μπόχου, η οποία, στην οποία άφησε καλές εντυπώσεις όσο αγωνίστηκε. Βέβαια, θα δούμε. Μας είχε πει τότε και ο Μιχάλης Γρηγορίου ότι εγώ μπορεί να θέλω λέει τον ουρανό μετάστρα, αλλά το θέμα είναι τι παίκτες θα μπορέσουν να έρθουν σε μια ομάδα η οποία είναι προτελευταία ή και τελευταία. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μπορεί να προσελκύσεις. Λοιπόν, όφι κόντρα στο σημερινό το αντίπαλο για το κύπελο επικράτησε με 1-0 σε ένα μάτς το οποίο χαμογέλασαν έπειτα από πάρα πολύ καιρό. Ήταν η πρώτη νίκη του όφι από τις 2 Οκτωβρίου. Ακριβώς, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χαμόγελα αισιοδοξία για την ομάδα του PPML και από εκεί πέρα. Ήταν η πρώτη νίκη με τον νέο προπονητή προφανώς στο PPML. Και από εκεί πέρα είχαμε Βόλος ΠΑΟΚ 1-5 με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει αυτό το σερί των επιτυχημένων εμφανίσεων. Εκπληκτικό, ναι, και έφτασε τα 94 γκολ σε 35 επίσημα μάτς. Ακριβώς. Και ακόμα θέλει νομίζω στο πρωτάθλημα λίγα γκολ ακόμα, 5 ή 6 αν δεν κάνω λάθος, για να. Και άσε το ρεκόρ του Λες Άνων από τη σεζόν 71-72. Φοβερή επιθετική επίδοση του ΠΑΟΚ και μάλιστα χωρίς να παίρνει γκολ από τους σέντερ φόρ του. Ακριβώς. Δηλαδή ούτε ο Σαμάτα, ούτε ο Σαμάτα είναι με την εθνική Τανζανία στο Κόπα Αφρικά. Ναι. Έχει βρει γκολ από τον Οσντόιφ, από τον Ντεσπόντοφ, από τον νεαρό Τζίμα, ο οποίος πήγε σχολείο την επόμενη μέρα. Ναι, ο Μούργκ έχει 8-9 γκολ στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Αυτό είναι το πετυχημένο. Αυτό είναι το μυστικό του ΠΑΟΚ, ότι βρίσκει με συνέπεια γκολ από τους μεσοεπιθετικούς. Και όχι μόνο αυτό. Από τις πίσω γραμμές που λέμε. Είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρει πραγματικά ποιον να πρωτοπιάσεις. Από πού θα σου έρθει. Δεν ξέρεις και από πού θα σου έρθει. Λοιπόν, ο Ατρόμητος δέχτηκε μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 0-5 με και μεγάλο αυτή... πρωταγωνιστή τον Νέκη Πόνσε, με hat-trick. Ο οποίος εμφανίστηκε μετά από καιρό που οι εμφανίσεις του δεν ήταν καλές. Και με το hat-trick. Είχε να παίξει ουσιαστικά και να σκοράρει 16 φορές. Δήλωσε το παρόν. Και για τον Ατρόμητο ήταν η πρώτη του ήττα μετά από. Η πρώτη ήταν με τον Σάσα Ήλιτ στον πάγκο του. Χάλασε το αίτητο. Ναι, και είναι η πρώτη του ήττα μετά από. Του Ατρόμητου μετά από 13 επίσημα. Ακριβώς. Σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Βέβαια, αύριο έχει επίσης μια δύσκολη αποστολή Ατρόμητος, όπως είπαμε, με τον Παναθηναϊκό για το πρώτο παιχνίδι της φάσης της πρώην τελικής. Και να πούμε για τον Παναθηναϊκό, πίσω από το πιεστηρίο, ανακοίνωσε την αποστολή ο Τερίν με δύο νέα αποκτήματα μέσα, τον Τάσο Μπακασέτα και τον Βίτο Ρούγκο. Βίτο Ρούγκο, ο οποίος ανακοινώθηκε νωρίτερα από την πράσινη ΠΑΕ.
Είναι στην αποστολή του. Και έτσι του φτάνει μαζί με τον Ντραγκόφσκι. Φυσικά και ο Ντραγκόφσκι είναι στην αποστολή. Και ο Ακαϊδί είναι σχεδόν όλα τα νέα αποκτήματα, όχι σχεδόν είναι όλοι. Είναι τέσσερα τα νέα αποκτήματα. Και πέντε με το Λιμνιό. Ακριβώς. Είναι πέντε με το Λιμνιό, είναι μέσα και Λιμνιός και από ό,τι βλέπω εδώ και ο Ντραγκόφσκι και ο Ακαϊδί και ο Μπακασέτας και ο Βιτορούγκο και οι πέντε είναι. Βέβαια, από την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει. Και είναι και ο Φώτης Ιωαννίδης να σε. Ο οποίος εχθές βρέθηκε και στο Ολυμπιακό Στάδιο για είναι να εξοσπόρα, είναι εξοσπόρα. Και ο Βέρμπιτς. Ναι, οι οποίοι θα μείνουν τουλάχιστον ένα δεκαήμερο ο καθένας, ίσως και περισσότερο. Οι φρέσκοι τραυματίες του Παναθηναϊκού, ναι. Απ' την άλλη δείχνει να προλαβαίνει και νομίζω είναι στην αποστολή ο Τζούρισιτς, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Επίσης, σε πάω τώρα στο μπάσκετ. Πρώτον πάμε στο μπάσκετ. Άλλη επί του πιεστηρίου. Κράτησε το για μετά. Όχι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ακόμα πιο σοβαρό το πρόβλημα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δύο μήνες. Ο οποίος υπέστη κάταγμα τελικά στο πόδι του, στο δεξί του πόδι, στο αριστερό του πόδι μάλλον, και όχι βαρύ διάστρεμα. Ακριβώς που λέγανε ότι ήταν πρόβλημα στο μετατάρσιο. Ναι, και θα μείνει δύο μήνες εκτός και είναι κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του αριστερού του πόδι. Και πάει. Ο Ολυμπιακός αναγκαστικά πρέπει να βγει στην αγορά για να βρει ξύλο. Επιτακτική ανάγκη είναι να καλύψει το κενό αυτό του Σερβουσέντε. Και σήμερα, αν μπορεί ο κ. Μπαρτζόκα να είχε ένα παίχτη, θα πήγαινε πρώτο στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Αυτό ως παρένθεση σε αυτά που λέμε. Και να πούμε, για να κλείσουμε την ενότητα της Super League, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 2-0 με τον Αϊτόρ και το Γετβάη να χρήζονται σκόρερ σε ένα μάτσο το οποίο οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν όρθιοι σε γενικές γραμμές. Και στο πρώτο ημίχρονο είχαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε τετατέτ με τον Ελλάδο που μου διαφέρει το όνομα του παίχτη του Αστέρα. Και χωρίς μύρι θέλω κιόλας ο Αστέρας. Ο Λοντίκη κατάφερε να βγάλει τη φάση και. Ενώ στο μάτς το οποίο συζητήθηκε για πολλούς λόγους, ο Ολυμπιακός επικράτησε μέσα στο κλάνο της Βικελίδης με 1-2 του Άρη. Πολλά παράπονα από την διαιτησία για τους κίτρινους. Πολλά δεν θα το λέω. Βέβαια υπήρχαν και κάποια. Ο Άρης είναι focus τώρα στο κύπελλο. Focus στο κύπελλο. Είχε προηγηθεί βέβαια και είχαν προηγηθεί και τα 120 λεπτά της ρεβάνς. Και όσο να είναι επίπονο. Όταν παίζεις τώρα. Δύο συνεχόμενα ντέρμπι και μάλιστα το ένα 120 λεπτά, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο. Ο Βαγγέλης Μάτσιος, ο Άκης, που καλή ώρα, ο Βαγγέλης. Λοιπόν, πάμε και στη βαθμολογία η οποία έχει τον, συνεχίζει να έχει το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό, χέρι-χέρι με 44 βαθμούς. Και την Κυριακή είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Εκεί όπου κατά πάσα πιθανότητα θα κρυθεί. Όχι, δεν θα κρυθεί κάτι. Απλά. Ως ένα σημείο, όχι απόλυτα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό θέλει να υποφεληθεί η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τον Όφη. Θα το δούμε και το πρόγραμμα. Η ΑΕΚ είναι στο μείον 2 με 42 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 38. 30 έχει ο Άρης. 26 ο Αστέρας Τρίπολης. 24 η Λαμία. 23 ο Ατρόμητος. 21 ο Πανσεραϊκός. 20 για τον Όφη. 14 Πανετολικός και Βόλος. 12 ο ΠΑΣ Γιάννενα. Όσους έχει και η Κηφισιά. Επόμενη αγωνιστική είναι η 20η, η οποία όπως είπαμε περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι των πρωτοπόρων, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, Κυριακή βράδυ 8.30. Προηγούνται βέβαια τα παιχνίδια του Σαββάτου στις 5.30 στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την ομάδα της Λαμίας, στις 7.30 στις Έρες ο Πανσεραϊκός θα φιλοξενήσει το Βόλο και στις 8 η Κηφισιά τον Άρη. Κυριακή 4 η ώρα η ΑΕΚ, όπως είπαμε, θα υποδεχθεί τον Όφη. Και για να πάρει μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στις 2 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο. Ακριβώς, στο Γετικούλε. Και από εκεί κάτω έχουμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 5.30. Και στις 7.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Μπας Γιάννηνα. Με πληροφορίες να θέλουν να παίζουν και ο Τσικίνιο και ο Όρτα. Έτσι ώστε να τους δει και ο Καρβαλιάλ σε τι κατάσταση είναι. Και να φυσικά να ξεκουράσει τους βασικούς όπως είναι ο Φορτούνης. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά την Super League.
Είπαμε προηγουμένως για τα ρεπορτάζ των ομάδων λίγο πολύ, είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Η στην ΑΕΚ επικρατεί μια ευχάριστη νότα μετά την εύκολη επικράτηση και την βαριά ήττα που υποχρέωσε τον Ατρόμητο με 5-0. Εκεί πόνσε, είπαμε, ήταν ο παίκτης κλειδί με τα 3 γκολ που σημείωσε. Η ΑΕΚ θέλει να επωφεληθεί ενδεχόμενη γκέλα των πρωτοπόρων στο μεταξύ του σε παιχνίδι. Θα ήθελε μια ισοπαλία στο. Νομίζω ότι το χ θα ήταν το καλύτερο έτσι ώστε να πάει σε τριπλή ισοβαθμία μετά. Να είναι όλοι, όπως έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Και μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ έχει ευνοϊκό πρόγραμμα στη συνέχεια. Ναι, μεν μπορεί να παίζει στην Τούμπα όπως και ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα ότι έχει και τα 3 παιχνίδια στην έδρα του, τα ντέρμπι με τον Big Four. Mm-hmm. Από και πέρα βέβαια θα εξαρτηθεί ποιοι θα χάσουν βαθμούς στα λεγόμενα μικρότερη δυναμικότητα παιχνίδια. Σίγουρα, εντάξει. Οι γκέλες θα γκέλες εντό εισαγωγικών, γιατί παίζουν και οι υπόλοιποι. Ακριβώς, δεν είναι. Οι απώλειες τέλος πάντων θα υπάρξουν για όλους. Αυτό έχει δείξει. Λοιπόν, καλύψαμε την Super League 1. Πάμε να δούμε το τι συνέβη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πρώτα από την Αγγλία, 21η αγωνιστική. Είχαμε... μισό λεπτάκι. Είχαμε τις αναμετρήσεις Sheffield United West Ham 2-2. Bournemouth Liverpool 0-4. Arsenal Crystal Palace 5-0, Bradford Nottingham 3-2. Αυτά τα μάτς έγιναν γιατί είχαν υποχρεώσει για το κύπελλο και για το League Cup οι ομάδες που αναφέραμε. Και χθες είχαμε το Brighton Wolves 0-0. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και αγώνας για το League Cup. Η Chelsea θα υποδεχτεί την Middlesbrough. Στη ρεβάνς στο 1-0 της ήττας της Chelsea. Ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη έχει Fulham με Liverpool. Λοιπόν, στη βαθμολογία η Liverpool είναι πρώτη με 48 βαθμούς. Ακολουθεί Manchester City, Arsenal και Aston Villa με 43 βαθμούς. Ένας μικρός χαμός. Tottenham αναρκήθηκε στην πέμπτη θέση με 40 βαθμούς. Ακολουθεί West Ham με 35. Στους 32 βαθμούς βρίσκουμε την Brighton και τη Manchester United. 31 για την Chelsea, 29 για Newcastle και Wolves, 25 για την Bournemouth, 24 για την Fulham, 22 για την Bradford, 21 για την Crystal Palace και από τη 16η θέση μέχρι και την 20η έχουμε την Nottingham με 20, 17 η Everton, 16 η Luton, 12 η Burnley και τελευταία η Sheffield με 10 βαθμούς. Πάμε και στην Γαλλία. Στη Γαλλία είχαμε την 18η αγωνιστική. Όχι, δεν είναι. Είχαμε την. Έχει διακοπή. Είχε διακοπή. Έχει διακοπή το γαλλικό πρωτάθλημα. Είχε διακοπή, ναι. Συγχωρήστε με το λάθος. Πάμε λοιπόν από τη Γαλλία να μεταφερθούμε στην Γερμανία, εκεί όπου πλέον υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Ήταν η χειμερινή διακοπή από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι αρχές Γενάρη, αυτή τη δεκαμεθή μέρα που κάνουμε κάθε φορά οι Γερμανοί. Το πρωτάθλημα πλέον έχει ξεκινήσει και έχουμε την γκέλα της Bayern, η οποία, αυτό που έλεγες εσείς προάλλες με τον Harry Kane, ότι δεν θα καταφέρει να πάρει είναι κάτι. Είναι φοβερό. Η Bayern πήρε το πρωτάθλημα πόσο, 10 χρόνια, 11, 12. 11 σερί. 11 σερί και πάει να χάσει το φετινό με καλύτερη ομάδα. Είναι φοβερό. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα το Σάββατο Φράιμπουργκ Χόφενχάιμ 3-2, Κολονία Ντόρτμουντ 0-4, Μπόχουμ Στουτγκάρδη 1-0. Όπως λέει και ένας φίλος μου στο Κιάτο, ξεραίνει πλάτα το. Πάνω από κάτι. Έχει χάσει. Πήγε ο Χάρι Κέιν αρχές του καλοκαιριού, έχασε το Super Cup την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα πήγε το πρωί, προσγειώθηκε, το ανακοινώθηκε και έπαιξε ως αλλαγή 3-0. Χρέωσε τους Βαβαρούς γύρω στα 10 εκατομμύρια με το ξενοδοχείο. Εντάξει, άσχετο αυτό. Μέχρι να βρει σπίτι. Δεν θα πεινάσουν οι Βαβαροί, δεν θα πεινάσουν. Καλά, ποτέ δεν πεινάσουν. αλλά μέχρι στιγμή. Βρίσκεται στο κύπελο από ομάδα τρίτη κατηγορία, τη Σαρμπρίγκεν. Εντάξει, το. Το Champions League δεν το λες και δεδομένο ότι θα. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι. Όχι, είναι οι ομάδες που ανταγωνίζονται, αλλά. Όχι, έχει δείξει η διοργάνωση ότι γίνονται διάφορα μαγειρέματα.
και τώρα είναι στο μείον 7 από την Leverkusen του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία Leverkusen έκανε το μεγάλο διπλό, σε πρόλαβα πριν το πεις. Στη Λειψία με 3-2 και... Α, μπράβο. Και να πούμε στα υπόλοιπα, είχαμε Heidenheim Wolfsburg 1-1, Darmstadt Eintracht 2-2. Η Μπάγκερν, η οποία ιτήθηκε, όπως είπαμε, με 0-1 από τη Βέρντερ εντός έδρας στην Allianz Arena, και Gladbach Augsburg 1-2. Στη βαθμολογία έχουμε την Leverkusen να είναι μόνη στην κορυφή με 48 βαθμούς, απόσταση ασφαλείας 7 πόντους. Είναι 7, είναι... Ακολουθεί η Μπάγκερν με 41, 34 η Στουτγκάρδη, 33 η Λειψία και Dortmund. Εκεί θα γίνει μια μάχη για το εισιτήριο του Champions League. 28 βαθμούς για την Άιντραχτ και τη Φράιμπουργκ, 24 για τη Χόφενχάιμ, 22 για τη Χέιντενχάιμ, 21 για Άουγσμπουργκ και Βόλφσμπουργκ, 20 για Γκλάντμπαχ, Βέρντερ και Μπόχουμ, 14 η Ουνιόν, η οποία έχει αρχίσει σιγά σιγά και ανεβαίνει, έχει φύγει από την διακεκαυμένη ζώνη, η Μάιντς, η Κολονία και η Ντάρμσταντ είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή, 11 βαθμούς έχουν έκαστη. Δύο πέφτουν απευθείας και, και ο ένας η Τρίτη από το τέλος δίνει μπαράς με, με την Τρίτη από την δεύτερη Bundesliga, από την Zweite Liga. Μ' αρέσουν τα γερμανικά σου. Μέχρι εκεί ξέρω, είναι η χειρότερη μου γλώσσα. Είναι ένα τραγουδάκι που υπήρχε παλιότερα, να θυμάσαι το «Ai, Zwei, Polizei, Drein, Fia, Grenadier». Και το συγκρότημα, η Mondo, σε αυτό που λες, ήταν Ιταλή. Δεν είναι Γερμανοί. Ναι. Φαντάσου... Ήταν Ιταλοί και τραγουδούσαν ένα γερμανικό στίχο. Δηλαδή, εντάξει, το... η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στην Ιταλία. Και δεν έχουν πάει και Eurovision. Δεν το ξέρω, μπορεί, δεν... Εγώ, επειδή τα, αλλά με τα σκαλίζω όλα αυτά. Ήχο, με τέκνο ήχο που λέγαμε τότε, δεν νομίζω να... Καλά, έχουμε δει και χειρότερα στην Eurovision, αλλά τέλος πάντων. Μεταφερόμαστε στην... Λα Λίγκα και στην Ισπανία, εκεί είχαμε την 21η αγωνιστική. Δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλα αποτελέσματα πλην της νίκης της Χιρόνα, η οποία δείχνει ότι θα το παλέψει μέχρι τέλους για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Είχαμε... Έγινε ο κακός χαμός βέβαια στο Ρεάλ Αλμερία με 0-2 ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν σημεία και τέρατα για να... Γιατί για να το γυρίσει η Ρεάλ και γιατί να κρατήσει με 3-2. Μια Ρεάλ η οποία είχε βγει εκτός κυπέλλου από τη συμπολίτσα Ατλέτικο. Με την ήττα στην παράταση με 2-0. Έγινε ο κακός χαμός. Έγινε με 4-2, συγγνώμη, στην παράταση. 2-2-4-2. Έγινε ο κακός χαμός στο Ρεάλ Αλμερία. Με τη μείωση πρώτα του σκορ με πέναλτι του Μπέλιγχαμ μέσω VAR. Το οποίο... Στη φάση αυτή είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Αλλά επειδή είναι Ρεάλ, είπαμε να τη βοηθήσουμε. Δόθηκε το πέναλτι, μετά ακυρώθηκε γκολ της Αλμερία ως επιθετικό φάουλ πάλι μέσω βίντεο, στην προσπάθεια του παίκτη που έδωσε την πάση στο σκόρερ της Αλμερία, ο οποίος βρήκε με το χέρι του τον αντίπαλο της Ρεάλ και δόθηκε το επιθετικό φάουλ. Με τον ίδιο τρόπο η Ρεάλ μετά ισοφάρισε, αλλά εκεί το VAR το αγνόησε, μάλλον με γκολ που ήταν περισσότερο τώρα χέρι όμως και λοιπά. Λέον, το έδωσε, το υπέδειξε ο διαιτητής ότι έχει χρησιμοποιηθεί το χέρι, αλλά ο έλεγχος του βίντεο έδειξε... Πάντως γενικότερα, αν κρίνω... Αν το σκεφτείς, ήταν μια φάση ανάλογη με τον γκολ του Μασούρα που δεν είχε μετρήσει στο ΑΕΚ, στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, στο Καραϊσκάκης. Ναι, που λέγανε ότι βρήκε το χέρι, ενώ... Όμως χέρι, σπάλα... Αγκώνας... Δεν ξέρουμε πλέον τι θα θεωρήσουμε χέρι. Ναι. Θυμάμαι ότι έβλεπα το τελικό του Super Copa ανάμεσα στην Real και την Μπαρτσελόνα. Η φάση της αποβολής του παίκτη της Μπαρτσελόνα, που το ξεχνάω τώρα, τον αμυντικό, τον Ουρουγουανό, ήταν δίπλα ακριβώς από το Βινίσιους, ουσιαστικά κλώτσε αέρα και πέφτει κάτω ο Βινίσιους και σφαδάζει από τον πόνο. Και καλά και να κερδίσει την κόκκινη. Δεν το θυμάμαι, δεν το είχα δει το παιχνίδι, να μην πω ψέματα. Αν λοιπόν γίνονται αυτά που γίνονται, σε Super Copa ανάμεσα στους δύο κορυφαίες ομάδες, τι να πούμε λοιπόν για το Real Almeria,
και μετά θα αρχίσουν οι δικοί μας τα εξής. Εδώ είναι, σφάζουν είναι το όπως, όπως, όπως τον Άρη, τη Βυσκιά κλπ. Θα χρησιμοποιήσω πάλι ελληνική ταινία, όπως ήταν ο Βέγκος που έκανε τον διαιτητή στην πυγμαχία, που έλεγε πού πας τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου. Αυτό είναι έτσι και η Αλμερία. Πού πας Αλμερία. Πού πας ρε Αλμερία, το ξέρει. Ναι. Αλλά βες κάτι θένα 0. Βαγκεκάνο Λας Πάλμας 0-2. Βιγιαρεάλ Μαγιόρκα 1-1. Βαλένθια Μπιλμπάο 1-0. Θέλτα Σοσιεδάδ 0-1. Ο Σασούνα Χετάφε 3-2. Ρεάλ Αλμερία όπως είπες 3-2. Μπέτις Μπαρτσελόνα 2-4. Βρήκε ρυθμό η ομάδα της 2-2-2-4. Τον Μπλαουγκράνα. Χιρόνα Σεβίλη 5-1 στο μάτς και στο σκορ της ημέρας. Καθώς η Χιρόνα υποχρέωσε βαριά ήταν την παραπέωσα αυτό το Σεβίλη, η οποία ακριβώς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και εχθές είχαμε Γρανάδα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Στη βαθμολογία η Χιρόνα είναι πρώτη με 52 βαθμούς. Έχει βέβαια και ένα μάτς περισσότερο από την δεύτερη Ρεάλ, η οποία είναι στους 51. 44 βαθμούς για Μπαρτσελόνα, 41 για Ατλέτικο και Μπιλμπάο, 35 για Σοσιεδάδ. Βαλένθια έχει 32, 31 η Λας Πάλμας και η Μπέτις. 26 για τη Χετάφε, 23 για Αλαβές και Βαγεκάνο, 20 για Βιγιαρεάλ και Μαγιόρκα, 17 για Θέλτα, 16 για Σεβίλη, 15 για Κάντιθ και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Γρανάδα να έχει 11 βαθμούς και την Αλμερία με μόλις 6. Οπότε όταν βλέπεις την τελευταία Αλμερία να βάζει δύσκολα στην δεύτερη βαθμολογία Ρεάλ και να χάνει με αυτόν τον τρόπο, νομίζω θα πρέπει να σκίσω τα πτυχία. Και πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων με το αγαπημένο σου Ιταλικό Πρωτάθλημα, εκεί όπου η αγωνιστική ήταν κουτσουρεμένη λόγω της παράλληλης διεξαγωγής του Super Cup στο Ριάντ. Ακριβώς, εκεί πέρα που το κατέκτησε η Ίντερ. Η Ίντερ επικράτησε 1-0 στο τελικό της Νάπολη με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 91. Ακριβώς. Ήταν ο τρίτος διαδοχικός Super Cup για τον Νεαρατζούλη. Βέβαια. Το παιχνίδι που σήκωσε και αυτό πολλές διαμαρτυρίες από την πλευρά της Νάπολη για την αποβολή του Τζιοβάνι Σιμεώνε στην ώρα παιχνιδιού ακριβώς. Από εκείνο το σημείο και ύστερα η Ίντερ πίεσε και βρήκε τον γκολ στο τέλος. Μια Ίντερ η οποία βέβαια δεν είχε πρόβλημα στον ημιτελικό να νικήσει με 3-0 τη Λάτσιο. Ναι, σε ένα παιχνίδι που η Λάτσιο έμεινε με δύο τελικές προσπάθειες μόνο. Ακριβώς, κάτι πρωτόγνωρο για τους Ρωμαίους στα τελευταία παιχνίδια. Εύκολο το έργο της Ίντερ. Και στιγματίστηκε από μια ρατσιστική επίθεση στο Μάικ Μενιάν, τον τερματοφύλακα της Μίλαν. Αυτή είναι, με το που μόλις είχε προηγηθεί η Μίλαν στο σκορ, από την εξέδρα των φανατικών της. Ακούστηκαν οι γνωστές κραυγές γνωστών ζώων. Ναι, ότι να μιμηθούμε τον Νίκο της Μαϊμούς και όλα αυτά τα εσκρά. Και ο Μενιάν έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο. Παράτησε τα γάντια του και έφυγε με τους υπέκτες στα αποδυτήρια. Να συνεχίσει αρχικά. 5 λεπτά καθυστέρηση, 5 λεπτά διακοπή μάλλον η καθυστέρηση. Έπεσαν πάνω οι υπέκτες, έπεσαν και οι αντίπαλοι. Και να μην ξεχνάμε τώρα ότι ποια είναι η χαζομάρα όλων των οπαδών, όχι μόνο τη Ουντινέζε. Η χαζομάρα είναι αυτή, ότι πρώτον, τι θέλει να αποδείξει, και δεύτερον, είναι ακόμα και να θεωρηθεί ρε παιδί μου ότι θέλει να σπάσει τα νεύρα του αντιπάλου. Μα και η ίδια η ομάδα σου, η Ουντινέζε, έχει Βραζιλιάνο το Γουάλας, μαύρου χρώματος. Έχει τον Καμπασέλε, τον Εμποσέλε, έχει 6 και 7 παίχτες. Είναι τώρα σαν να λέμε να πάω εγώ να βρίσω τον Κάναν του Ολυμπιακού ή τον Καπενγκέλε, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, όταν έχω στην ομάδα τον Ναν, τον Γκραν. Είναι φοβερή. Δεν είναι οξύμορο αυτό. Φοβερή βλακεία το. Πάντως σε ένδειξη καλή θέλησης ο δήμαρχος του Ούντινε πρότεινε να γίνει επίτιμος δημότης ο Μάικ Μενιάν. Έτσι ώστε να πέσουν λιγάκι εκεί. Νομίζω ότι δεν θα το αποδεχτεί και ο ίδιος ο Μάικ Μενιάν. Αλλά τέλος πάντων σήμερα η Λίγκα αποφάσισε την επιβολή μιας αγωνιστικής τιμωρίας της Ουντινέζε και κλεισμένων των θυρών. Εντάξει. Καθρεφτάκια για τους Ιταλιανούς. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αν δεν βάλουν λουκέτο. Καθρεφτάκια, ναι, καθρεφτάκια. Μέχρι τις 12 Φλεβάρι, όπως κάνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Δεν κάνουν τίποτα. Δείτε λίγο εδώ τους άρχοντες. Ακριβώς.
πώς παίζουν την μπάλα τους. Παίξε μπάλα πολύ και αλέφαντος, ο συγχωρημένος. Λοιπόν, Ρώμα Βερόνα 2-1. Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα Ρώμα με τον Ντανιέλ Ντερόσι. Του Ντανιέλ Ντερόσι, της μεγάλης δόξας του συλλόγου που έκανε ντεμπούτο του ως προπονητής των Ρωμαίων. Πήρε τη θέση του Ζωσέ Μουρίνιο. Είπαμε για το Ουντινέζε Μίλαν έληξε 2-3 με τα γνωστά έκτροπα. Φροζινόνε Κάλιαρι 3-1, Έμπολι Μόντσα 3-0, Σαλερνιτάνα Τζένοα 1-2, Λέτσε Γιουβέντους 0-3 και τα μάτς που θα γίνουν σε μετέπειτα ημερομηνία είναι... Μέσα στο Φλεβάρι είναι γνωριστή. Ακριβώς, 14 Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου θα παίξει Μπολόνια με τη Φιωρεντίνα σε ένα ερωτικό παιχνίδι. Ναι, το οποίο είναι και καλό καυτό ντέρμπι γειτονικό. Στις 22 του ίδιου μήνα, στις 10 παρατέταρτο, η Τωρίνο θα υποδεχθεί τη Λάτσιο. Και στις 28, στο τέλος δηλαδή του Φλεβάρι, στις 7 η ώρα η Σασουόλο θα παίξει με την Νάπολη. Και στις 10 παρατέταρτο, την ίδια μέρα, η Ίντερ θα υποδεχθεί την Αταλάντα. Τώρα, όσον αφορά τη βαθμολογία, η Γιουβέντους είναι πρώτη με 52 βαθμούς. Ακολουθεί με ένα βαθμό λιγότερο και παιχνίδι λιγότερο η Ίντερ με 51, συγγνώμη. 45 για τη Μίλαν, 34 για τη Φιωρεντίνα, 33 για Αταλάντα και Λάτσιο, 32 για Μπολόνια Ρώμα, 31 για Νάπολη, 28 Τωρίνο, 25 Τζένοα και Μόντσα, 22 για τη Φροζινόνε, 21 για τη Λέτσε, Σασουόλο 19-18 η Ουντινέζε και η Κάλιαρι, 17 η Βερόνα, 16 η Έμπολη και τελευταία η Σαλερνιτάνα με 12 βαθμούς. Πάμε να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε κάποια τραγουδάκια και ερχόμαστε. Και να αναφερθούμε και στη Γάμα Εθνική στο παιχνίδι του Πανιωνίου. Ακριβώς. Έχουμε να πούμε για Γάμα Εθνική, έχουμε να πούμε πολύ μπάσκετ με Ευρωλίγκα, BCL, Eurocup, Basket League, μπάσκετ γυναικών κτλ. Κτλ. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας όπως πάντα με τα μικρότερα αθλήματα όπως είναι το βόλεϊ και όποια άλλη είδηση αλλιεύσουμε. Πάμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάντα στους δέκτες σας η εκπομπή Flash Sport. Λέγαμε προηγουμένως για το ποδόσφαιρο και είχαμε πει ότι έχουμε μια ανοιχτή σελίδα έτσι για να πούμε και κάποια έξτρα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εχθές είχαμε για το πρωτάθλημα του Super League 2 το ντέρμπι των δεύτερων ομάδων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Ερυθρολεύκων. Παναθηναϊκός, ο οποίος βυθίζεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Θυμίζουμε ότι από φέτος θα πέφτουν οι ομάδες, οι β' ομάδες. Και θα δούμε αν θα καταφέρουν ή όχι, καθώς η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό είναι οι 3 βαθμοί. Και για ακόμα αρκετό δρόμο. Πάμε όμως να δούμε το τι έκανε και ο Πανιωνίου. Πάμε στη Γάμα Εθνική, στο τέταρτο όμιλο, που ο Πανιώνιος έκανε αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, με τη νίκη με 2-1 επί της προοδευτικής, και ανέρθει προηγήθηκαν στο 16 με πέναλτι του Ιγνατίδη και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μπρέμπου έκανε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανιώνιος πήγε περισσότερο στη διαχείριση του αγώνα, δέχτηκε στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου, δέχτηκε τη μείωση του σκορ, αλλά δεν προλάβαινε να κινδυνεύσει περαιτέρω και έτσι κράτησε αυτό το 2-1. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Εθνικού με την ομάδα του Υπάτου, αύξησε το προβάδισμα από τη δεύτερη θέση του σε 7 βαθμούς και μετά από 19 αγωνιστικές είναι πλέον το, αν όχι το αδιαφιλονίκητο, είναι το πολύ σοβαρό φαβορί για να επιστρέψει στη Super League 2. Για να δούμε. Και από το χώρο του ποδοσφαίρου, να πούμε μια είδηση η οποία ξεχάσαμε να πούμε νωρίτερα για το θάνατο του Τζιτζι Ρίβα, ενός θρύλου του Ιταλικού ποδοσφαίρου, πρώτο σκόρερ της Κάλιαρη. Που είναι ακόμα όχι μόνο πρώτο σκόρερ της Κάλιαρη, είναι και της εθνικής. Και πρώτο σκόρερ της εθνικής Ιταλίας με 35 γκολ. Ακριβώς, ένας άνθρωπος ο οποίος με δικό του τέρμα είχε πάρει το 1968 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ναι, το 68 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στον επαναπροσδεκτικό τελικό με την Ιουγκοσλαβία 2-1. Ήταν τραυματίας στον πρώτο αγώνα ο αγώνας ρεβάνς τον βοήθησε ώστε να παίξει και να αποβεί καθοριστικός για την ομάδα. Ενώ ήταν και φιναλής το 1970 στο Μουντιάλ. Ναι, φυσικά στον τελικό με τη Βραζιλία στο 4-1. Ήταν η χρονιά επίσης το 70 που η Κάλιαρη πήρε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημά της. Ακριβώς, ο οποίος την οδήγησε. Το πρώτο καμπιονάτο και το μοναδικό. Και ήταν μάλιστα μέχρι την εμφάνιση της Νάπολη, ήταν η ομάδα που ήταν η νοτιότερη ομάδα της Ιταλίας που είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Κάτω από τη Ρώμη, τέλος πάντων. Και μέχρι την εμφάνιση της Νάπολη το 87. Πάντως έρχεται μια σειρά. Και τότε στρώνονταν χαλιά με εκατομμύρια για την απόκτησή του, ειδικά η Γιουβέντους με τον Ανιέλη που προσέφερε αμύθιτα ποσά για να τον. Για να το κάνει κάτι κοτορίνο, αλλά ο Τζιτζι Ρίβα επέλεξε να μείνει για μια ζωή στην Κάλιαρη. Τι μόνο αυτό, πέρασε από πολλά πόστα, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, και ο. Και προπονητή σε Ακαλμιό, ναι, και πρόεδρο προ το τέλο. Και μετά ήταν βέβαια για πολλά χρόνια ήταν σταθερό μέλο των εθνικών, τη εθνική ομάδα Ιταλία. Στο. Και μάλιστα το 6 ήταν. Και ήταν και στην κατάκτηση τότε με τη Γαλλία στην παράταση. Στα γερμανικά γήπεδα. Ναι, μεγάλη μορφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Στα 79 του χρόνια. Τον πρόδωσαν τα προβλήματα υγείας. Έπαθε έφραγμα, το οποίο δεν εκτιμήθηκε καλά, είπαν από ό,τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ στην Ιταλία. Και μάλιστα η ιατρική ομάδα που τον παρακολούθησε στο Κάλιαρι του πρότεινα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που ο ίδιος γράφουν ότι δεν το δέχτηκε, με αποτέλεσμα να έρθει το μοιραίο. Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση να περάσουμε σιγά σιγά και στον χώρο της Πορτογαλίας, όπου να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Στο 95 ο Πανετολικός κάνει το 2-1 με Νίκο Καρέλη στο Ηράκλειο. Οπότε πάει για μεγάλη έκπληξη. Έκπληξη, εντάξει, δεν είναι έκπληξη. Έκπληξη, γιατί σε αυτό το ζευγάρι ο Όφη
είχε το ρόλο του φαβορί. Εγώ δεν το βλέπω ως έκπληξη και είναι και πάντα είναι δύσκολο όταν, όταν καμιά φορά το πρόγραμμα έχει ωρέξεις και τυχαίνει να παίζεις Σάββατο πρωτάθλημα και Τετάρτη κύπελο ή Τρίτη κύπελο το ίδιο ακριβώς ζευγάρι και στην ίδια έδρα. Και το έχει δείξει πολλές φορές. Είναι δύσκολο να γίνει το double, δηλαδή η ομάδα που κέρδισε το Σάββατο να κάνει... Θα σου θυμίσω μας πρωταθλήματος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Εντάξει, μην το πας τώρα στις μεγάλες ομάδες και 4-0 στο Καραϊσκάκης. Ακριβώς που έφερε την Παναθηναϊκή Εθνοτική Κίνηση, ναι. Άμεσα μετά. Μην το πας τόσο για τις μεγάλες ομάδες, είναι πάντα δύσκολο να ντουμπλάρεις, να διπλώσεις τις νίκες σε αυτό. Αυτός πάντως που τρίβει τα χέρια του είναι ο Άρης. Ο οποίος Άρης, αν επιβεβαιωθεί, αν πάρει ο παρελθοντικός την πρόκληση και στη αξιοποιώντας και το δεύτερο παιχνίδι, και επειδή ο Άρης είχε το πρόσφατο 0-4 του πρωταθλήματος, είναι το στόχο. Αλλά... Λοιπόν, πάμε και στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Basket League. Mm-hmm. Εκεί όπου δεν έλειψαν οι εκπλήξεις από τα παιχνίδια. Ναι. Είχαμε ΑΕΚ Μπέτσον, Άρης Μίντια 91-93. Προμηθέας Πάτρας... Με κομβικό Βασίλη Τολιόπουλο που έβαλε εκτός από τους 25 πόντους είχε και το καθοριστικό τρίποντο. Ακριβώς το οποίο στην ισοπαλία στα 23 δευτερόλεπτα, σε κενό το σκόρ ήταν ισόπαλο 86-86. Η ΑΕΚ χάθηκε στα μαρκαρίσματα, ο Μόργαν έφυγε, αγνόησε επιδεικτικά, κόλλησε στο μυαλό του και έφυγε από το μαρκάρισμα του Τολιόπουλου και ο Τολιόπουλος ενώ είχε, ο Άρης είχε άλλα 12-13 δευτερόλεπτα να επιτεθεί, ξαφνικά έμεινε μόνος του. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση. Ξαφνικά έμεινε μόνος και ενώ είχε ο Άρης είχε χρόνο ακόμα να ξοδέψει για την επίθεσή του, αφού έμεινε μόνος του, σούταρε. Τι θα έκανε. Και ήταν το καθοριστικό, το κομβικό, κομβική εξέλιξη για την νίκη του Άρη. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια πρώτα. Έληξε ο Παναιτωλικός, ναι, συγγνώμη. Περιστέρη Big Win 75-81, μάθος το οποίο πήγε στην παράταση και κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι να πάρουν τη νίκη με τον Germain Love και τον Ράγκλαντ να παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την εκτός έδρας νίκη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πάντα είναι αμφίροβοτο, ο ΠΑΟΚ Ματέκο νίκησε με την ψυχή στο στόμα 66-65 τον αύριο Μέγκαμπορ. Ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη διαφορά, είχε πάρει νωρίς μεγάλη διαφορά και κινδύνει, έκανε ό,τι μπορούσε για να χάσει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ακριβώς. Κολοσσός Age Hotels Collection από τον Πατρών Κάρνα 88-60 σε μια εύκολη νίκη για τους Ροδίτες. Καρδίτσα Ιαπωνική Μαρούση 87-84 σε ένα παιχνίδι το οποίο έκρινε ξανά ο Μακ. Ακριβώς. Στο 1-10. Το Μαρούση το οποίο πλέον κινήθηκε στην αγορά και απέκτησε έναν πρώην παίκτη του Λαβρίου, τον... θα σας πω σε λιγάκι το όνομα. Και εχθές είχαμε το ντέρμπι των αιωνίων του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ολυμπιακό 85-80, ο Παναθηναϊκός ο οποίος τρεις φορές έφερε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, έφτασε να προηγείται μέχρι και 15 πόντους σε διαφορά, 76-61. Κάποια στιγμή βέβαια ο Ολυμπιακός με την άμυνά του αλλά και με τον Πετρούσεβ, ο οποίος πήρε έναν αναβαθμισμένο ρόλο εχθές, καθώς δεν είχε στη διάθεση τον Φαλ. Ναι, τα λήπια περίπου τρεις εβδομάδες. Ο Μιλουτίνοφ έκανε τα δύο φάουλ, μπήκε ο Πετρούσεφ, έβαλε 18 πόντους και βοήθησε τον Ολυμπιακό στο να μην κοντά στο παιχνίδι. Θετικός και ο Βίλιαμ Γκος, ο οποίος πέτυχε 16 και ήταν μαζί η πρώτη σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού. Και ο Γκος από ωραίος έγινε μοιραίος στο τέλος, όταν στο 81-79 και με 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Αστόχησε σε... Πήρε το φάουλ από τον Γκριγκόνης, αλλά και ενώ ήταν ολομόναχος. Είχε απαλλαγή από το μαρκάρισμα του Λιθουάνου, το έχοντας κερδίσει το φάουλ, αστόχησε κατέκπληξη στο lay-up. Θα ήταν κομβικό για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει. Είχε και την βολή στο 81-82, θα προηγούνταν με 81-82 και θα μετέφερε την πίεση στον Παναθηναϊκό. Ανταυτού έχασε και την βολή, έχασε το lay-up, έχασε και την πρώτη βολή. Έκανε ο Παπα-Νικολάου φάουλ στον Καλαϊτζάκη στα 10 δευτερόλεπτα. Έγινε το φάουλ στον Γκριγκόνης, με το οποίο ο Γκριγκόνης πήγε τη διαφορά στους 3 πόντους 83-80. Και στην κομπίνα που την είχε δοκιμάσει και σε άλλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με την skip πάσα του Walkup,
προς τον Παπα-Νικολάου ένα δυνατό σκρίνο ώστε να βγει ο Πίτερς για να εκτελέσει, αλλά ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης διάβασε αυτή τη σκι πάσα και ενώ ήταν πάνω στο Williams Goss, βγήκε και έκλεψε, έγινε το φάουλ μετά από τον Παπα-Νικολάου, έφτιαξε τις δύο βολές ο Καλαϊτζάκης και ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι για τον Παναγιώτη. Και μάλιστα ο Καλαϊτζάκης αποκάλυψε στο τέλος ότι την κομπίνα αυτή λέει μου την υπέδειξε ο Λεσόρ, ότι θα κάνει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός. Το έχει ξανακάνει και θα κάνουν λέει skip πάσα για να βρουν τον Παπα-Νικολάου ώστε να βγει μετά ο Πίτερς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με αυτή την νίκη παραμένει πρώτος και αίτητος έχοντας 15 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Έχει κλειδώσει από τώρα την υπόθεση πρωτιά καθώς είναι στο 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Θυμήθηκα και το όνομα του παίκτη είναι Γκλεν Κόζη, παίκτη που έπαιξε στο Λαύριο και θα πάει πλέον στο Μαρούσι. Έχουμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα το Σάββατο 5 και 4 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Ματέκο. Στις 6 Λαύριο Μέγαμπολ Προμηθέας. Στις 7 Περιστέρι Big Win Μαρούσι. Και στις 8 και 4 Καρδίτσα Ιαπωνική ΑΕΚ Πέτσον. Κυριακή 5 και 4 Άρης Μίντια Κολοσσέως Age Hotels Collection και στις 8 και 4 θα κλείσει η αγωνιστική με την αναμέτρηση του Απόλλων Πατρών Κάρνα με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Να πούμε στη βαθμολογία. Έχουμε το Παναθηναϊκό όπως είπαμε πρώτο και αίτητο με 28, με 30 βαθμούς. 28 έχει ο Ολυμπιακός, 24 Περιστέρι και Προμηθέας, 23 ο Άρης, 22 ο ΠΑΟΚ, 21 ΑΕΚ και Κολοσσός, 20 για Μαρούσι Καρδίτσα, 19 για το Λαύριο και τελευταία ομάδα ο Απόλλων Πατρών με 18 βαθμούς. Στην Ευρώπη ο Άρης υποδέχεται την Μπουρς την Τετάρτη το απόγευμα στις 7. Είχε προηγηθεί μεγάλη νίκη στο τέλος με την Μπουντούτσνοστ 76-75 με τον Γκάλινα. Ο φολοκάρφωμα του Γκάλινα. Ο Προμηθέας προηγείται 25-24 της ΑΕΚ στα 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του χρόνου. Ακριβώς και να πούμε για την. Κάτσε τώρα γιατί έκανα μια βλακεία. Πάμε και στην Ευρωλίγκα όπου είχαμε 22η αγωνιστική. Να πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν Ανατολού Εφές Μπαρτσελόνα 98-74, Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια 90-91, μάτς το οποίο κρίθηκε στο τέλος. Άλμπα Βερολίνου Μπάγκερν στον γερμανικό εμφύλιο 65-82. Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 89-72 με τον Μιλουτίνοφ να κάνει πράγματα και θαύματα πριν τραυματιστεί ο Άτικος Σέρβος. Ακριβώς. Βίρτους Μπολόνια Βιλερμπάν 73-63. Ζαλγκύρης Κάουνας Φενέρ Μπαχτσέ. Εδώ θα είναι αυτά που συζητούσαμε εκτός στούντιο, οι συμπτώσεις 98-75. Μονακό Ρεάλ 98-74. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρτιζάν 84-71 και Βαλένθια Αρμάνι 84-72. Από μία βολή έλειψη. Ακριβώς. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική που είναι τώρα Πέμπτη και Παρασκευή. Με τους 23η αγωνιστική με τους δύο αιώνιους να παίζουν εκτός έδρας. Και την ίδια μέρα με μισή ώρα διαφορά, με 40 λεπτά διαφορά. Πάμε λοιπόν την Πέμπτη 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια στις 9. Άλμπα Βερολίνου Ερυθρός Αστέρας, στις 9:05 Μακάμπι Τελαβίβ Παναθηναϊκός Άκτορ. 9:30 στο Βελιγράδι, να το θυμίζουμε αυτό. Ακριβώς. Για την Μακάμπι. 9:30 Μπάγερ Μονάχου Βιλερμπάν και στις 10:15 Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Παρασκευή. 7:30 Εφές Μονακό. 9:30 Μπασκόνια Βαλένθια και Παρτιζάν Ζαλγκύρης. Αλλά και το μάτς της Αρμάνι Μιλάνο με την Μπαρτσελόνα. Στη βαθμολογία είναι πρώτη η Ρεάλ με μόνο 3 ήττες σε 22 παιχνίδια. Ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 15-7 όπως έχει και η Βίρτους. Αναγκώς έχει μπει πλέον τετράδα με 14-8. 13-9 για Φενέρ, 12-10 για Ολυμπιακό Μονακό, Μπασκόνια, Μακάμπι. Αλλά ο Ολυμπιακός υπερτερεί στον goal average. Έχοντας κερδίσει δύο φορές την. Στον goal average, ναι, σωστά, όχι στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ναι, γιατί με κάποιες ομάδες είναι στο 1-1. Mm-hmm.
11-11 έχουν Βαλένθια Παρτιζάν, 9-13 για Ερυθρό Αστέρα Αρμάνι, Μπάγερ Μονάχου και Ανατολού Εφές, 8-14 για Ζαλγκύρης, 4-18 για Άλμπα, όπως έχει και η Βιλερμπάν που είναι στις δύο τελευταίες θέσεις. Και πάμε γρήγορα, να δούμε και την ΑΦΑ2 κατηγορία. Να πούμε εντάχει για την ΑΦΑ2, που ήταν μια ευνοϊκή αγωνιστική για τον Πανιόνιο, που επικράτησε εύκολα το ψυχικού με 80-44 και είναι μόνος πρώτος πλέον με ρεκόρ 13-4 μετά την ήττα της Ελευθερούπολης με 79-70 από τη Δόξα Λευκάδας. Ο Μίλωνας ιτήθηκε με 93-78 από τον Ερμή Σχηματαρίου και πλέον μαζί με τον Ερμή την νεανική Εστία Μεγαρίδος και τον Κόρυβο Αμαλιάδας είναι στην τρίτη θέση με όλες αυτές οι δύο ομάδες, οι τέσσερις ομάδες έχουν ρεκόρ 17 και ο Ηρακλής είναι στο 9-8 μαζί με Παπάγου και Μύκονο, που η Μύκονος ένα επεισοδιακό παιχνίδι που με τον Έσπερο Λαμίας με μπάζερ τρίποντο νίκησε στο 0 σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από επεισόδια και με εκένωση ακριβώς και εκένωση του πιστού. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε σιγά σιγά και στον Πόλη. Με μπάζερ του Πένο, ο οποίος έχει πάει στη Μύκονο, ο Πένο. Λοιπόν, επειδή με κοιτάει ήδη με αθλητικές διαθέσεις ο συνάδελφος της επόμενης εκπομπής, Σατακ, πάμε να πούμε γρήγορα για το Βόλιο γυναικών. Είχαμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ 3-2, Λαμία Θέτη Δαβούλας 0-3, ΠΑΟΚ Θύρα 1-3. Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων Άρης 3-0, Απολλώνιος Ολυμπιακός 0-3 και Ειδησιακός Μαρκούπουλο 1-3. Επόμενη αγωνιστική είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα των γυναικών στο βόλεϊ με την 15η αγωνιστική. Βόλεϊ των ανδρών, να πούμε στα γρήγορα ότι αύριο υπάρχει ο αγώνας Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Ρέντι. Και φυσικά είχαμε άλλες τις επικρατήσεις των γηπεδούχων στα μάτς της του πρωταθλήματος. Άδωλος Ορεστιάδας γνώρισε την ήττα του Ολυμπιακού 0-3, ο Κηφισιά Φίνικας 3-0, Φίνικας τελευταία θέση βαθμολογία, ΠΑΟΚ Μήλος 3-0 και Πήγασος Πολύχνης Παναθηναϊκός εχθές 0-3. Δεν πάει καλά ο Φίνικας. Καθόλου καλά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, εδώ παρέα με τον Γιάννη Γιανούλα, την εφημερίδα mathmoney.com.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Σαταντάκ, από μένα τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιανούλα. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.